μια στιγμή οι ελπίδες ανάκαμψης αναπτερώνονται. Την επόμενη διαψεύδονται παταγωδώς. Ήμουνα 18 μήνες έχω μπει στο χρηματιστήριο και τα χάσα όλα. Ολόκληρη η Ελλάδα αναστενάζει στο ναό του χρήματος. Έχω χάσει γύρω σε 20% το κεφαλαίο μου και παίζω σε χαρτιά του δίχτυ. Πολλά χρήματα. 60 εκατομμύρια. Ακραίες αντιδράσεις, δυναμικές συμπεριφορές, αβεβαιότητα, αγωνία, αλλά και ελπίδα. Έρχομαι εδώ γιατί πρέπει να είμαι εδώ, σαν άνθρωπος, σαν Έλληνας. Οι εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο μπορούν να αντλούν κεφάλαια με χαμηλό κόστος από το ευρύ επενδυτικό κοινό, διαθέτοντας νέες μετοχές και προσπαθώντας να πείσουν τους επενδυτές για τις θετικές προοπτικές τους. Στο χρηματιστήριο οι αγοραπολισίες δεν γίνονται απευθείας μεταξύ των επενδυτών, αλλά παρεμβαίνουν ως μεσάζοντες οι χρηματιστές, οι οποίοι εκτελούν εντολές αγοραπολισίας τίτλων. Ο ρόλος του χρηματιστή είναι να αγοράζει και να πουλάει για λογαριασμό των πελατών του μετοχές. Είναι ο διαμεσολαβητής, ο μεσίτης. Αναμφίβολα το χρηματιστήριο είναι ο χώρος που συναντιέται η προσφορά και η ζήτηση, με κάποιους βέβαια παρεμβατικούς κανόνες. Όταν η πώληση αναστέλλεται υπό το κράτος της απληστίας ή όταν δεν πραγματοποιείται υπό το κράτος του φόβου, το χρηματιστήριο από επένδυση και προοπτική μετατρέπεται σε τζόγο και σε χώρο ψευτοεμπιστευτικών πληροφοριών. Ένας σωστός επενδυτής κοιτάει με μέσο μακροπρόθεσμο. Άλλη συμβουλή. Υπομονή. Υπομονή. Χαλαρότητα. Η ψυχραιμία. Αλλά κυρίως υπομονή. Αν σας ρωτούσα να μου πείτε τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο μέλλον για το χρηματιστήριο, θεωρείτε ότι η ερώτηση είναι ρητορική και ίσως άτοπη? Δεν είναι άτοπη. Είναι ένας δυναμικός εδώ οργανισμός. Σαφώς θα ανέβει. Εδώ βέβαια θα ανέβει πότε είναι το ερώτημα. Πιστεύω ότι μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2001 θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε, χωρίς να αποκλείω και λίγο πιο πριν. Θα χρειαστεί όμως υπομονή από όλους.